Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από τη δεύτερη μέρα, εδώ από το Metropolitan Expo, δεύτερη μέρα Ξενία 2023, ξεκινάμε τις live συνδέσεις μας από το περίπτερο του πλαισίου Πλαίσιο Pro, πιο συγκεκριμένα, δηλαδή το κομμάτι του πλαισίου που ασχολείται με επιχειρήσεις και εδώ με focus στις επιχειρήσεις τουρισμού, άλλωστε η Ξενία είναι η έκθεση τουρισμού. Η κυρία Ελένη Νάστου και ο κύριος Κυριάκος Στρατηγάκης είναι μαζί μας από Πλας Πλαισίου. Καλή σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι παρουσιάζουμε φέτος εδώ? Φέτος έχουμε νέες hospitality λύσεις, καινούργιες upgrade λύσεις για το ξενοδοχειακό κλάδο. Όταν λέμε upgrade. Όταν λέμε upgrade, μιλάμε για τεχνολογίες οι οποίες έρχονται να αναβαθμίσουν καταρχήν το ίδιο το κατάλημα, οι οποίες λύσεις δίνουν στο δωμάτιο, στον επισκέπτη, στην εμπειρία του επισκέπτη, μια πολύ καλύτερη εμπειρία. Ποιες είναι αυτές οι λύσεις? Ξεκινάμε από την κατηγορία που φέραμε για πρώτη φορά πέρυσι, την κατηγορία robots. Ξεκινήσαμε με 2 robots και τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε πάνω από 6 διαφορετικές κατηγορίες robot που δίνουν λύση και στον ξενοδόχο αλλά και στον ίδιο τον επισκέπτη. Από εκεί και πέρα θα σας τα πει και πιο αναλυτικά ο Κυριάκος. Έχουμε λύσεις για το δωμάτιο, για την κουζίνα και για όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε αυτούς. Πάμε κύριε Στρατηγάκη να δούμε, κάνουμε έτσι τη βόλτα μας στο πολύ ωραίο, πολύ όμορφο και to the point. Γιατί ξέρετε κυρίες και κύριοι, δεν έχει μόνο νόημα να κάνεις ένα περίπτωμα να είναι εντυπωσιακό, πρέπει να είναι και λειτουργικό και να τραβάει την προσοχή του υφιστάμενου πελάτη ή του υποψηφίου πελάτη. Πάμε λοιπόν να δούμε, βλέπουμε τα ρομπότ εδώ. Βλέπουμε τα ρομπότ, εμπλουτίσαμε την οικογένεια των ρομπότ, ξεκίνησαμε με 2 όπως είπε και η Ελένη Νάστου. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τα έξι ρομπότ. Συγγνώμη. Είναι αυτό που βλέπουμε κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως υπάρχουν λύσεις για κάθε τομέα του ξενοδοχείου, από ρεσεψιονίστ, σερβιτόρος, βοηθός σερβιτόρου, καθαριστής, γκρουμ. Μια κατηγορία που έχει πολύ μέλλον. Έχει αρχίσει η συζήτηση και αυξάνεται κατακόρυφα για διάφορους λόγους και βοηθητικούς προς τον εργαζόμενο, αλλά και για τον ξενοδόχο και την εστίαση. Τα προτιμούν, έχουν αρχίσει να προτιμούν. Έχουν αρχίσει να ζητάνε όλο ένα και περισσότερος κόσμος προδιαγραφές. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες πωλήσεις σε μεγάλα τουριστικά καταλήματα ή μεγάλα εστιατόρια, θα έλεγα. Και γενικά, κακά τα ψέματα είναι το μέλλον. Μάλιστα. Τώρα, εδώ τι βλέπουμε? Εδώ έχουμε do it yourself φωτοβολταϊκά πάνελ, βλέπω. Ακριβώς. Εδώ. Ουσιαστικά είναι πάνελ τα οποία συλλέγουν όλη την ενέργεια, αποθηκεύουν την ενέργεια για όσο διάστημα θελήσουμε και μπορεί να δώσει λύσεις από κάμπινγκ, τροχόσπιτα, ακόμα και σε κάποιο ξενοδοχείο να μπορεί να έχει κάλυψη των άμεσων αναγκών του σε περίπτωση μια διακοπή ρεύματος, για παράδειγμα. Μπορεί να αντέξει αρκετές ώρες. Άρα χρειαζόμαστε το μηχάνημα αυτό που βλέπουμε κάτω, το οποίο στην ουσία αυτό συνδέεται, από ό,τι καταλαβαίνω, με τον πίνακα. Αυτό συνδέεται ουσιαστικά με τον πίνακα και παίρνει όλη την ενέργεια από το πάνελ και διοχετεύει ενέργεια σε περίπτωση που δεν έχω ρεύμα. Με αυτές τις μπαταρίες, έτσι? Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι συλλέκτης, φορτίζει, γεμίζει ενέργεια και από εκεί πέρα δίνει ρεύμα για πάρα πολλές ώρες. Είναι όπως το λέτε, do it yourself, λύση φωτοβολταϊκών πάνελ. Πάμε να δούμε εδώ, βλέπω φορτιστές, μια κατηγορία από όλο ένα και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε οι διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στην επόμενη διετία θα φτάσουμε το 75% της ηλεκτροκίνησης. Επομένως είναι κάτι που θέλουμε. Έχουμε και επαγγελματικές λύσεις και οικιακές, γιατί όλο ένα και η ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα, στα πατίνια, στα μηχανάκια που υπάρχουν αυξάνονται οι ανάγκες, οπότε είναι το μέλλον. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να φύγουμε από εδώ, φεύγουμε από μπαταρίες, από στην ουσία γεννήτριες μέσω μπαταρίες, οικολογικές πάνω απ' όλα, έτσι, βιωσιμότητα, να μην επιβαρύνουμε περιβάλλον με καύσιμα. Πράσινη ενέργεια, χρησιμοποιούμε ουσιαστικά την ενέργεια του ήλιου που είναι η δωρεάν ενέργεια. Με αυτές τις μπαταρίες, τέλος πάντων, τι μπορεί να υποστηρίξουμε? Τι κομμάτι δηλαδή της ηλεκτροδότησης? Σκεφτείτε ότι μπορεί να καλύψει πλήρως ένα τροχόσπιτο. Τι έχει μέσα ένα τροχόσπιτο?
ψυγείο, τηλεόραση, οικοσύστημα, φως. Άρα είναι μια λύση, η απόλυτη λύση για τέτοιου είδους, ακόμα και σε κάμπινγκ. Επίσης μπορεί να καλύψει μια μικρή ρεσεψιόν, για παράδειγμα. Έτσι, σε νησιά που έχουν μεγάλο πρόβλημα και είδαμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον από μικρά νησιά του Αιγαίου ιδιαίτερα, που σου λέει ότι εκεί έχουμε συνέχεια προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι μια λύση για αυτό το ξενοδοχείο. Ως UPS. Λειτουργεί ως UPS για να μπορέσεις να μην σταματήσει η λειτουργία της επιχείρησης. Και εδώ βλέπω, καταλαβαίνω ότι είναι συσκευές και λύσεις για μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Τεχνολογία και δωμάτιο. Συνδυασμός τεχνολογίας και δωμάτιο. Τηλεόραση, έξυπνες τηλεοράσεις για να δείξουμε πληροφορίες στους επισκέπτες μας. Χρηματοκιβώτια τα οποία μπορούν να καταγράφουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, την ώρα, οποιαδήποτε τέτοια λεπτομέρεια και γενικά οτιδήποτε μπορούμε να χρειαστούμε να εμπλουτίσουμε ουσιαστικά την παροχή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας ή του δωματίου μας. Μάλιστα. Και βλέπω εδώ να φτιάξουμε τον καφέ μας. Τώρα, εδώ αυτό που θέλουμε να πούμε ότι είμαστε πλέον σαν πλαίσιο πάνω από 4 χρόνια στις οικιακές συσκευές. Οπότε ερχόμαστε πια με μεγαλύτερη εμπειρία. Έχουμε εμπλουτίσει την γάμα μας με business προϊόντα. Οι μηχανές που έχετε μπροστά σας είναι μηχανές καφέ, επαγγελματικές μηχανές καφέ. Και συνεχίζουμε και με άλλα προϊόντα όπως παγωμηχανές, που είναι καθαρά business προϊόν για το ξενοδοχείο. Αν περάσουμε απέναντι, θα δούμε συσκευές του δωματίου. Για πάμε λίγο σιγά σιγά να πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, εδώ στην άλλη πλευρά, για να δούμε. Εδώ καταλαβαίνω ότι εκτός από κάποια mini bar τα οποία τα βρίσκουμε και σε δωμάτια ξενοδοχείων, οι υπόλοιπες λύσεις αφορούν κυρίως δωμάτια, το upgrade που λέτε, κυρίως δωμάτια μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σωστά. Εδώ έχουμε κάνει, παρουσιάζουμε, έχουμε στήσει τα προϊόντα μας να δώσουμε ιδέες στους ξενοδόχους, όσους έχουν Airbnb, το πώς μπορούν να κάνουν το δωμάτιό τους πολύ πιο αναβαθισμένο. Από το πέρα από συσκευές οι οποίες μπορούν να δώσουν χρώμα, συσκευές οι οποίες είναι και αυτές με Wi-Fi, το να ετοιμάσει ο ίδιος ο επισκέπτης μόνος του το πρωινό και όλες, αν θέλεις, και τις τάξεις της τιμής που του επιτρέπει κάθε κατάλημα να κινηθεί. Υπάρχουν μηχανές που είναι οικονομικές, μεσαίες κατηγορίες και ακόμα και πιο ακριβή κατηγορία. Μάλιστα. Η επένδυση χρόνο με το χρόνο είναι μεγαλύτερη από τους ιδιοκτήτες είτε καταλυμάτων είτε απλών δωματίων ή σπιτιών που τα δίνουν σε πλατφόρμες? Επενδύουν όλο ένα και περισσότερο, γιατί είναι ουσιαστικά αυτό που αναβαθμίζει το προϊόν τους. Μέσω αυτής της αναβάθμισης δίνουν πολύ περισσότερες παροχές στον επισκέπτη τους, τον αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένο, έχοντας και παρέχοντας όλα αυτά τα πράγματα, και ανεβάζουν και το κόστος διαμονής, που στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και το ζητούμενο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, από το περίπτερο του πλαισίου Pro πήραμε μια πλήρη εικόνα. Όσοι είναι να έρθετε σήμερα είτε αύριο εδώ στο Metropolitan Expo στην Ξενία 2023, σε αυτό το περίπτερο θα βρείτε 360 λύσεις για ό,τι θέλετε να εξοπλίσετε ή να έχετε υποστήριξη στη λειτουργία της ξενοδοχειακής σας μονάδας ή των όποιων δωματίων ή σπιτιών διαθέτετε προς τουριστική αξιοποίηση.